Bravo, Paki. Bravo, Olga. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε. Ε? Ε, καλά, δεν είναι. Πρέπει να κλείσει την πόρτα. Ωραία, πάω να κλείσει την πόρτα. Ωραία, δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σταμάτης Ζαχαρός και θα συντονίσω το επόμενο πάνελ. Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε, να κλείσετε τα κινητά σας και κυρίως να σταματήσετε το λόμπινγκ το οποίο κάνατε έξω για να μπορέσω να συνεννοηθώ και εγώ με τους ομιλητές. Λοιπόν, το 17ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διοργανώνει το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο έχει τον εμπνευσμένο τίτλο «We are the change generation», που σημαίνει ότι είμαστε η γενιά της αλλαγής. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω, αλλά όλες οι γενιές πιστεύουν ότι είναι οι γενιές της αλλαγής. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι αυτό το οποίο ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει αν ήταν επαρκώς μεγάλο για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά του. Φαντάζομαι ότι από τους χίπηδες της δεκαετίας του 60 μέχρι τους γιάπηδες του 1990, όλοι πιστεύαν ότι αλλάξαν τον κόσμο και τον αλλάξαν στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι προς τα ποια κατεύθυνση έγινε αυτή η αλλαγή. Αν καταλαβαίνω καλά από όλα όσα είδα μέχρι στιγμής στο συνέδριο, η αλλαγή αυτή είναι μια αλλαγή που μοιάζει πιο ανθρωποκεντρική. Μια αλλαγή που δεν έχει σκοπό ακριβώς το κέρδος, δεν έχει σκοπό ενδεχομένως να μεγιστοποιήσει την επιρροή, την πολιτική, την επιχειρηματική ή κάποια άλλη, έχει σκοπό να ξαναβάλει τον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος σε αυτό τον πλανήτη στο επίκεντρο. Στο συγκεκριμένο πάνελ, το οποίο έχει τον υπότιτλο «What inspires us», δηλαδή τι είναι αυτό που μας εμπνέει, στην πραγματικότητα είναι ένα πάνελ το οποίο θα σας παρέχει με πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Με ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι είτε έχοντας στο μυαλό τους το πίσω μέρος το κέρδος, είτε έχοντας απλώς την προσφορά, συνδύασαν αυτά τα δύο και έφτιαξαν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα ο οποίος και αυτός είναι πιο ανθρωποκεντρικός. Στοχεύει σε ένα έλλειμμα το οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισης πραγμάτων όπως και προβλημάτων όπως είναι η φτώχεια για παράδειγμα. Και αυτές τις επιχειρήσεις για διάφορους λόγους θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Θα ακούσετε πραγματικά πολύ ωραίες ιστορίες. Ακόμα και για μένα που ασχολούμαι με το επιχειρηματικό ρεπορτάζ πάνω από δύο δεκαετίες, πολλές από αυτές ήταν άγνωστες, δηλαδή ενδεχομένως απλώς τις είχα ακούσει. Στην πραγματικότητα έχουν από πίσω τους μια τρομερή ιστορία και γι' αυτό το λόγο θέλω γρήγορα να καλέσω τους ομιλητές στη σκηνή. Ο κύριος Άνταμ Λόγκ είναι ο ιδρυτής της Conscious Step. Θα πούμε ακριβώς τι είναι η Conscious Step. Προσέξτε το σκαλί και εσείς, ιδίως διότι κυκλοφορείτε με κάλτσες καθώς βλέπω. Δεν αστειεύομαι, κυκλοφορεί με κάλτσες. Ο κύριος Άρεντ Γιάν Χάσενλινγκ, ελπίζω να τα λέω σωστά γιατί τα Ολλανδικά μου δεν είναι καλά, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Edelman για την περιοχή μας. Να, ορίστε, φωτογραφίζετε και με τις κάλτσες για να μην λέτε ότι λέω ανακρίβειες. Ο κύριος Νικόλας Χριστοδούλου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φερόνιμης Εταιρείας, του Φερόνιμου Ομίλου. Όποιος δεν τους ξέρει, φαντάζομαι ότι δεν πίνει χυμούς. Η κυρία Μελίνα Ταπρατζή είναι η ιδιοκτήτρια της Wise Greece. Εξαιρετική ιδέα η Wise Greece, θα τα πούμε σε λίγο. Ο κύριος Χρήστος Αλεφάντης είναι ίσως η πιο γνωστή περίπτωση από όλους όσους θα δείτε, διότι είναι ο ιδρυτής και ο... Συγγνώμη, δεν είστε ο ιδρυτής. Είστε όμως ο διευθυντής σύνταξης
της σχεδίας. Επίσης, όποιος δεν ξέρει τη σχεδία, μάλλον δεν έχει βγει από το σπίτι του τα τελευταία 15 χρόνια. Ο κύριος Λεωνίδας Κουρσούμης έγινε ευρύτερα γνωστός φέτος, διότι ίδρυσε ένα βιβλιοπωλείο για αστέγους. Παρακαλώ, κύριε Κουρσούμη. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές. Σας υποσχέθηκα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και θα ξεκινήσω από τον κύριο με τις κάλτσες, τον κύριο Άνταμ Λόγκο, ο οποίος προφανώς έχει το μάρκετινγκ στο αίμα του, διότι δεν χάνει ευκαιρία ακόμα και σε ένα συνέδριο κοινωνικής ευθύνης να μαρκετάρει το προϊόν του. Το προϊόν του δεν είναι άλλο από κάλτσες. Και θα μου πείτε, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν οι κάλτσες? Έχουν ένα τρομερό ενδιαφέρον, διότι τα τελευταία χρόνια όλοι επιχειρούν να φορέσουν διαφορετικές κάλτσες. Να, και εγώ ενδεχομένως. Βρήκε αυτή την ιδέα, έφτιαξε διαφορετικές κάλτσες, αλλά δεν έφτιαξε απλώς κάλτσες. Έδωσε και ένα ποσοστό από αυτές τις κάλτσες για την καταπολέμηση της φτώχειας. Μπαίνοντας κανείς στο site του, μπορεί να δει διάφορα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μας φαίνονται έτσι πολύ τετριμένα. Έχουν μεγάλη σημασία όμως. Με αυτές τις κάλτσες και όχι με κάποιες άλλες κάλτσες, έχουν σωθεί 115.000 δέντρα σε τροπικά δάση, έχουν παρασχεθεί πάνω από 58.000 γεύματα και βεβαίως διάφορες άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα αντιμετώπιση του HIV και διάφορα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί και παρασχεθεί σε ανθρώπους. Θα ξεκινήσω με εσάς λοιπόν. Έχετε 2 λεπτά για να μας περιγράψετε, σε 2 λεπτά κυριολεκτικά, τι κάνει η εταιρεία σας, γιατί η εταιρεία σας είναι διαφορετική και δεν είναι μια εταιρεία που φτιάχνει απλώς κάλτσες. So, what do we do? Well, we do socks. And we take a little bit of that money and we give it to something worthwhile. What we actually do is fill the gap where governments are failing, fill the gap where corporates are failing. Some of the same corporates that have stood on the stage today and talked about adapting to the future while being the second largest sponsor of fossil fuels in the US. Okay? We have an issue here. So I have a question for you. How many people here work for themselves? It's a trick question. Every hand should go up. Because we all work for ourselves. We have one lifetime, 80,000 hours perhaps of work time, that you get to decide where to put. Are you going to put that towards a corporate that's changing the world for the worse or one for the better? What you do every day is in a chaotic environment, and I get that. I'm not anti-government, I'm not anti-corporations. These organizations exist because we need to work together. But within each of these organizations, there are people who are frustrated with what their organizations are doing. Remember, you always work for yourself, not the company, for yourself. You get to decide day by day what you want to do. So in 2005, I met a little girl called Jacobia. She followed me around the Philippines while I was volunteering with Engineers Without Borders, followed me around a village. I couldn't understand why she wasn't going to school. She was 8. After a couple of weeks, I found out why she wasn't in school. The toilet was broken. She didn't want to go to school and pee in the street. Something as small as whether a school has a toilet can impact whether someone gets an education out of their life. Small things add up to a huge impact. And that's what these businesses do. So Conscious Step is the socks. They're the ones I'm best known for. As you saw, Matt Damon wears them. Al Gore, Mark Benioff, CEO of LinkedIn, is a business partner on that one. Humanitix, on the right-hand side, is a ticketing platform. You might not have heard of this one yet. Still growing out of Australia. But like Eventbrite, but those booking fees, instead of going to shareholders, go to education programs like Room to Read. Oh, I've got 2 seconds left. Τα 2 λεπτά σας έχουν τελειώσει. Δεν φοβάμαι να πάω κοντά σε έναν άνθρωπο που είναι με τις κάλτσες. Έχει πάρα πολλές, αποκλείεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Θα σας δώσω άλλα 2 λεπτά, για να μου εξηγήσετε πώς θα είναι η εταιρεία σας στα επόμενα 10 χρόνια. Θα πουλάτε απλώς περισσότερες κάλτσες, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο ψηλές. Τι θα κάνει η εταιρεία σας? So look. Oh my gosh, there are so many socks that you could have. So what does it look like in 10 years' time? Well, at the moment, it's driven by the Sustainable Development Goals. You'll see the symbols on the side of the socks. We're adapting as the needs change. These socks give three books to schools in Southeast Asia because the governments there are failing to provide an education for them. This is essentially a tax on a luxury product where the government has been unable to tax and shift that funds across. Humanitix, same thing, a ticketing platform. So a small percentage of ticketing fees going to charity. Now, Humanitix doubles in size every 3 months. You haven't heard of us yet because we're in Australia, but we'll be in Greece within a couple of weeks. So next year, we'll ticket the conference on Humanitix, yeah? We'll do that. Smarter Drafter, I'll talk about later. But the point is,
We all need to work together on these projects. And whatever organisation you're working in, government, social enterprise, or a big corporate, just never forget that where you work and what you do every day is what really matters. Don't get caught up in other people's policies and decisions. You make your choices every single day. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από τα δέντρα, ο κύριος Άνταμ Λόγκ μου εξοικονόμησε και ένα λεπτό από το πάνελ, γιατί μίλησε μόνο ένα λεπτό στο δεύτερο μέρος. Θέλω να πάω στον κύριο Άρεν Χάσελινγκ με την ίδια ακριβώς. Λέω λάθος το όνομά σας, γι' αυτό γελάτε. Τα Ολλανδικά μου δεν είναι καλά. Θα κάνω την ίδια ακριβώς διαδικασία και με σας. Έχετε δύο λεπτά για να μας πείτε τι είναι η Έντελμαν. All right. 2 minutes. That's very, very short, but thank you. Edelman is a communications firm. It's the largest communications firm in the world. You see some data about us here. 64 offices operating across most countries with a strong economic footprint. Also in this market, represented by our partner Communications Effect. We work for clients such as the ones you see on this slide. And what we do increasingly is about what we are talking about today. How do companies and corporations become and maintain their relevance in the world? How do they, you know, merge societal purpose with business purpose? And how can they talk about that in a way that is genuine and that is honest and that over time will help them deliver on their business goals, but also be a real partner for everybody in society? I could talk about this for a very, very long time because I think it's one of the big topics of our age, quite frankly, in companies. But we don't have that time at this point, hopefully later. But, you know, again, this is, I think, the big ticket item. Every company in the world has to realize that today you cannot be singularly focused on the bottom line, on profit. It has to be a seamless integration of broader objectives, broader ambitions to help society forward. And that also goes for us because we are in ourselves also a large company. So increasingly we are changing what we do for companies. In order to really deliver on this vision that we have for our business, which is to really help all of our clients and ourselves to change the world for the better. Ωραία. Έχετε άλλα δύο λεπτά. Right. Sorry, για να πείτε και εσείς ποιο είναι το όραμά σας. Η αλήθεια είναι ότι ένας κοινός μας φίλος μου είπε λίγο πριν την εκδήλωση ότι ξεκινήσατε ως κάτι λίγο διαφορετικό και μεταξελιχθήκατε σε κάτι διαφορετικό. Ήσασταν μια εταιρεία τεχνολογίας ίσως παλιότερα, μετά γίνατε μια εταιρεία επικοινωνίας. Στα επόμενα 10 χρόνια πώς βλέπετε τον εαυτό σας? All right. I'm going to try something. So we were never really a technology company. We are very strong on research. We do a lot of research. You may know us from the Trust Barometer, which is a very large piece of research we do into trust, the relationship between institutions and society. So we try to get to the bottom of questions like, which organizations do you trust to do the right thing, right? I want to show you two data points, and then I'll get back. This will come to an answer to your question. Last year, our research showed, and I want to show you this because it's relevant for what we are doing here today, that the gap between the informed public, the elite, people who are highly educated, make a decent amount of money and who have a job, and the mass population, the gap in trust in institutions between those groups is very high. This group, the mass population, everybody, you know, in society really, is distrusting of all institutions, essentially. Government, NGOs, business to a lesser extent, and media. While the informed public is actually relatively trusting. Our scale is 1 to 100, above 50 is trust. This is very important. Another view of this data is which institutions are really trusted the most, where you see business is the most trusted institution, and all other institutions are essentially either not trusted or trusted to a very small extent. Your question to me is, where do I see my firm in 10 years? I see us working relentlessly to help our clients close these gaps, because these gaps are a really big problem. I think the conference today is absolutely amazing. I think it's really good. But if we are honest about it, we are talking about problems that are faced by people, this group, to a very large extent. And the question that we have to ask ourselves is, to what extent do we really understand the reality that we live in? I've heard the reference to a dystopian society a few times.
I think it is fair to say that these people are already living in a dystopian society. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Χάσατε την ευκαιρία να μας πείτε τι θα κάνει η Endelsman στα επόμενα 10 χρόνια, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα σας δώσω και άλλο χρόνο να το κάνετε. Ο κύριος Νικόλας Χριστοδούλου είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ακριβώς αυτού που μας περιέγραψε μόλις ο κύριος Χέσενλινγκ. Διότι ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία και στο παρελθόν, αλλά λίγοι άνθρωποι γνώριζαν την εταιρεία μέχρι που αποφάσισε να βγάλει προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τότε έγινε πάρα πολύ γνωστή. Έχετε δύο λεπτά να μας πείτε τι κάνει τώρα η εταιρεία σας. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο και την κυρία Ατζέλα. Μπορώ να πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Okay. Λοιπόν, ποιοι είμαστε. Είμαστε μια εταιρεία η οποία βαδίζουμε την 6η προς την 7η δεκαετία. Είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Και κοιτάμε πώς θα την διατηρήσουμε αυτή την αγάπη της οικογένειας, γιατί αυτό είναι το βασικό μας δυνατό χαρτί και αυτό το οποίο μπορεί να μας εξελίξει αργότερα στο μέλλον. Έχουμε δύο μονάδες. Η μία είναι στο Ναύπλιο, στο όμορφο Ναύπλιο, και η άλλη είναι στη Μακεδονία, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Επεξεργαζόμαστε 14 διαφορετικά ελληνικά φρούτα. Κάνουμε εξαγωγή σε 90 χώρες, σε 5 υπήρους από τις 7 σε όλο τον κόσμο. Και γενικώς κοιτάμε πώς θα κάνουμε κάθε μέρα τη ζωή τη δικιά μας και των ανθρώπων μας όσο γίνεται καλύτερη. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, η εταιρεία μας έχει βασικά 4 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι προϊόντα τα οποία απευθύνονται στην βιομηχανία μεταποίησης, στη δευτερογενή βιομηχανία δηλαδή, τα B2B, τα οποία έχουν να κάνουν με φυσικούς χυμούς, με θέρα έλαια, με συμπυκνωμένους χυμούς. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τρίτης γενιάς τρόφιμα, τα οποία έχουν μέσα λειτουργικά τρόφιμα και φρουτοπαρασκευάσματα, είναι αυτά τα οποία όταν τρώτε τα γιαούρτια είναι τα φρουτάκια τα οποία υπάρχουν μέσα. Και είμαστε και μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία κάνει, νομίζω υπάρχουν άλλες 10 στον κόσμο. Το τρίτος πυλώνας είναι τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα. Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα εξαγωγός χώρα σε ροδάκινο στον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλά ροδάκινα και κοιτάμε πώς θα αναδείξουμε καλύτερα τα ελληνικά προϊόντα. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι αυτό το οποίο μόλις πριν από λίγο είπατε, ότι το 2011 προς 2012 είπαμε ότι τι θα κάνουμε και πώς θα φέρουμε ένα ποιοτικό και υγιεινό προϊόν στην αγορά. Και κοιτάμε να έχουμε τους πιο εξαιρετικά γεμάτο υγεία χυμούς. Αυτό είναι το οποίο πρεσβεύουμε. Ωραία. Είστε μια εταιρεία που καταφέρατε και ξεπεράσατε την κρίση. Προφανώς για να βρίσκεστε εδώ την ξεπεράσατε και επιτυχώς. Και θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που τώρα σας συντριγκάρει για να κάνετε τα επόμενα 10 χρόνια. Βγάλατε τους χυμούς, γίνατε και γνωστοί. Αν ήταν η ματαιοδοξία μόνο ένα στόχο σας, τον πετύχατε. Τι θέλετε να κάνετε τώρα? Λοιπόν, είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά θέλετε 10 χρόνια μετά, σε 2 λεπτά. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Εννοείται. Εσείς οι καπιταλιστές επιχειρηματίες δεν λέτε ότι ο χρόνος είναι χρήμα? Θα σας πω. Καταρχήν το επιχειρήν σαφώς είναι για να παράξει πλούτο, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε έτσι μόνο σήμαντα. Τα επόμενα 10 χρόνια βλέπουμε ότι θα κινηθούμε πάνω σε 2 άξονες. Στον άξονα άνθρωπος και στον άξονα τεχνολογία. Τι είναι ο άνθρωπος? Αποτελείται από 5 βασικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα είναι της αγκιογέννησης. Η αγκιογέννηση, ο κάθε άνθρωπος, έχουμε μέσα μας 65.000 μίλια από αρτηρίες φλέβες. Που σημαίνει ότι για να διατηρήσουμε και να προφέρουμε το σωστό οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό μας, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το κατάλληλο τρόφιμο για να φάμε. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το regeneration. Τι σημαίνει? Σημαίνει η ανάπλαση. Ο κάθε άνθρωπος έχει 750.000 βλαστοκύτταρα, τα οποία είναι απαραίτητο για να επουλώσει και να αναπαράγει ένα κομμάτι από το πνευμόνι, ένα κομμάτι από την καρδιά, ένα κομμάτι από το σηκώτη. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το μικροβίωμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει 43 εκατομμύρια μικρόβια μέσα του, τα οποία ουσιαστικά τι κάνει, διατηρεί την υγεία του. Άρα αυτά για να τροφοδοτήσουμε σωστά χρειάζεται σωστή τροφή. Το τέταρτο κομμάτι έχει να κάνει με το DNA μας. Το DNA μας ξέρετε ότι εκφυλίζεται. Εκφυλίζεται από το περιβάλλον, από τον ήλιο, από τα χημικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να μην το εκφυλίζουμε και να μην έχουμε τις γνωστές συνέπειες? Και το πέμπτο κομμάτι έχει να κάνει με το ανισοποιητικό μας σύστημα. Είναι αυτό το οποίο αγκαλιάζει όλο το υπόλοιπο. Άρα η οικογένεια Χριστοδούλου τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει προϊόντα τα οποία θα έχουν να διατηρήσουν όλα αυτά τα 5 συστήματα του οργανισμού μας στον καλύτερο βαθμό όπου μπορεί να υπάρξει. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τεχνολογία. Έχουμε 2 μονάδες και ενδεχομένως σε λίγο να έχουμε και μια τρίτη μονάδα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε μέσω του blockchain, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια τεχνολογία που μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, δηλαδή μέσα από το κομμάτι της συχνασιμότητας και μέσα από το AI, το Artificial Intelligence, να μπορούν να δουλεύουν τα εργοστάσια εύρυθμα με λιγότερο παράγοντα λάθους από τον άνθρωπο. Είδατε που ήταν αρκετά τα 2 λεπτά.
προσπάθησα να κάνω τα συντονίσκω. Θα έρθω στην από εδώ πλευρά τώρα της σκηνής. Όχι, δεν τους βάλαμε διαφορετικά τους ανθρώπους, γιατί έχουν κάποια διαφορά οι επιχειρήσεις τους, που έχουν κάποια διαφορά οι επιχειρήσεις τους, αλλά κυρίως για να έχω κι εγώ κάποιους κοντά μου, να μην είμαι απομονωμένος. Θα ξεκινήσω, και για να δω πώς τους έχουμε, βεβαίως. Κυρία Ταπρατζή, θα ξεκινήσω από τις κυρίες έτσι κι αλλιώς, θα μου το επιτρέπατε. Έχετε κι εσείς δύο λεπτά να μου πείτε τι κάνει η WISE και αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στην από εδώ πλευρά είναι πραγματικά επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο κοντά σε αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή. Είχαν μία ιδέα για έναν κοινωνικό σκοπό και τον μετέτρεψαν σε επιχείρηση. Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά. Η WISE Greece λοιπόν ουσιαστικά συνεργάζεται με 100 μικρούς παραγωγούς τροφίμων από όλη την Ελλάδα με περισσότερα από 2.500 προϊόντα. Τους βοηθάμε αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και το δικό μας κέρδος από την πώληση των προϊόντων το μετατρέπουμε σε τρόφιμα για ορφανοτροφία, συσίτια και κοινωνικά παντοπολία της χώρας. Εσείς δεν κερδίζετε κάτι? Εμείς κερδίζουμε τους μισθούς μας, κερδίζουμε τα λειτουργικά μας έξοδα και προσλαμβάνουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους στη WISE Greece. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα. Αλλά η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε αφενός όλους αυτούς τους μικρούς παραγωγούς που έχει η χώρα. Πάνω από το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές. Και από την άλλη πλευρά να μπορούμε να προσφέρουμε διαρκώς τρόφιμα στα συσίτια και στα ορφανοτροφία, τα οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε, 3 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, προσπαθώντας να βρουν τα καθημερινά τους τρόφιμα για να μαγειρέψουν. Ωραία. Προφανώς αυτό που σκεφτήκατε το καταφέρατε. Είστε ήδη αρκετά γνωστοί, βρίσκεστε ενώπιον ακροατηρίου σε ένα συνέδριο. Πώς φαντάζεστε την εταιρεία σας στα επόμενα 10 χρόνια, τι θα θέλατε να κάνει? Καταρχάς, νομίζω ότι κάθε κοινωνικός επιχειρηματίας, και θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό, θα θέλαμε στα επόμενα 10 χρόνια να μην υπάρχουμε. Και είναι αιρετικό αυτό που λέω και μπορεί να σας ακούγεται ουτοπικό. Αλλά ναι, ιδανικά θα ήθελα να μην υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας σε 10 χρόνια. Θα ήθελα οι μικροί παραγωγοί να έχουν βρει το δρόμο τους για τις εξαγωγές και να μην χρειάζονται κινήσεις σαν τη WISE Greece για να τους συσπυρώσουν. Θα ήθελα το κράτος να τους βοηθάει περισσότερο. Θα ήθελα όλα αυτά τα οποία σήμερα είναι ουτοπικά, αλλά ελπίζω σε 10 χρόνια να έχουν γίνει και να βρω κάτι άλλο να κάνω εγώ. Δεν είναι ένα αντικίνητρο για την αναπτυξή σας αυτό όμως? Καθόλου. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα, που πάντα θα υπάρχουν κοινωνικοί επιχειρηματίες να τα λύσουν. Πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να πούμε και διάφορα για το πώς ξεκινήσατε και τι κάνετε. Ο κύριος Χρήστος Αλεφάντης, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι ίσως ο πιο γνωστός, μάλλον η πιο γνωστή από αυτές τις εταιρείες, διότι βλέπετε παντού το περιοδικό στον δρόμο. Το βλέπει και εδώ κανείς, αν θέλει. Ελπίζω να έχετε μαζί περιοδικά για να πουλήσετε μετά. Δεν πουλάω περιοδικά. Όχι λοιπόν, ακόμα τουλάχιστον. Πείτε μου σε δύο λεπτά. Ωραία. Τι είναι η σχεδία? Η σχεδία είναι καταρχάς ένα περιοδικό δρόμου, που αυτό που το διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο τύπο είναι ότι δεν πωλείται στους περίπτερα, ψελικατζέ και του καθεξής, αλλά αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης, από ανθρώπους όπως όλοι εμείς, μοναχά που είναι πολύ πιο φτωχοί από εμάς. Και από την τιμή πώληση του περιοδικού, που στην Ελλάδα είναι 4 ευρώ, το μεγαλύτερο κομμάτι, 2,5 ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 καθαρό, αποτελεί απευθείας έσοδο για τους ίδιους. Με άλλα λόγια, η σχεδία ως περιοδικό δρόμου, γιατί είναι πολλά περισσότερα πράγματα, παρέχει σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν άλλες δυνατότητες την ευκαιρία με αξιοπρέπεια, κάνοντας μια δουλειά στην ουσία και όχι πετώντας, να εξασφαλίσουν ένα μικρό έσοδο την ημέρα για να καλύψουν κάποιες από τις πιο βασικές τους ανάγκες. Το κυριότερο όμως, και αυτό το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ, είναι μια κοινωνική διαδικασία η οποία ξανακάνει το αόρατο ορατό. Ενεργοποιεί τον άνθρωπο, ξυπνάει το πρωί, έχει κάπου να κάνει, να έρθει στο περιοδικό, να πάρει 5 περιοδικά, να σταθεί εκεί στο Σύνταγμα και στην Τζιμισκή και να πει με παρόν ή παρούσα. Αυτό είναι το περιοδικό σχεδίο. Από εκεί πέρα έχουμε αναπτύξει μια σειρά από κοινωνικά προγράμματα, με πιο πρόσφατο το σχεδίο ακόμη και το σχεδίο ΟΑΡΤ, ακριβώς, τα οποία... Πείτε μας δύο λόγια τι είναι το καθένα, το ένα. Ωραία. Είναι έπιπλα, αν δεν απατώμε. Ορίστε. Κάνετε και έπιπλα, αν δεν απατώμε. Όχι ακόμα έπιπλα, αυτό είναι το επόμενο. Αυτό που κάνουμε το εξής, να σας πω γι' αυτό λοιπόν, τι είναι το σχεδίο ΟΑΡΤ. Είναι ένα πρόγραμμα επαναχρησιμοποίηση στην ουσία. Ένα περιοδικό, είτε λέγεται Σχεδία, είτε λέγεται Madame Figaro, είτε λέγεται New Yorker, αν έχει απόλυτα φύλλα τεύχη, τα πηγαίνει για ανακύκλωση. Εμείς δεν τα ανακυκλώναμε από την αρχή που βγήκε η σχεδία, τα κατώσαμε στην αποθήκη μας εκεί στο μεταξουργείο και πλέον έχουν εκπαιδευτεί άνθρωποι, κυρίως άνω των 50, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε στην Ελλάδα, σήμερα είμαστε άνω των 50, νέος άνθρωπος, είμαι 54, έχει κλείσει όχι μόνο η αγορά εργασίας στην πόρτα, αλλά και η ζωή η ίδια. Τους έχουμε εκπαιδεύσει να τα μεταμορφώνουν σε
προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, από σκουλαρίκια μέχρι φωτιστικά. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έχουν ενεργοποιηθεί, ενδυναμωθεί, εκπαιδευτεί και το έχουν μια δουλειά. Τα φτιάχνουν στην Κολοκοτρώνη, εκεί που είναι τα εργαστήριά μας, σε ένα ιστορικό κτίριο, όπου έχουν φτιάξει επιπλέον και ένα καφέ μπαρ εστιατόριο, όπου στο εστιατόριο αυτός ο σπουδαίος μάγειρας και άνθρωπος Λευθέρης ο Λαζάρου έχει εκπαιδεύσει πάλι ανθρώπους σχεδίας που δεν γνώριζαν να βράζουν ένα αυγό, να μαγειρεύουν συνταγές φαγάκι Λαζάρου και να έχουν μια θέση εργασίας στην κουζίνα μας για να άρχισε να απολαμβάνετε τα γεύματά σας. Φανταστική ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι η δική μου εμπειρία με τα περιοδικά δρόμου, την πρώτη φορά που είδα το Big Issue στο Λονδίνο να πουλιέται στις αρχές της δεκαετίας του 90, το είδα εγώ πρώτη φορά. Δεν ξέρω πότε. Το 92. Μάλλον τότε έχει κυκλοφορήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ καχύποπτος. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ρωτήσω, βελτιώθηκε μέσα στα χρόνια η αντιμετώπιση των ανθρώπων προς τους πολίτες σας? Εγώ κάθε φορά που βλέπω έναν πολίτη σας, βλέπω ελάχιστους ανθρώπους να πηγαίνουν κοντά του και τους περισσότερους να προσπαθούν να τον παρακάμψουν, ναι, ακόμα και τώρα. Αν έχει βελτιωθεί, σαφώς έχει βελτιωθεί. Καταρχάς, όταν κυκλοφόρησε σχεδία πριν από 6,5-7 χρόνια, Μάρτιο 2013, είχαμε να διαχειριστούμε αυτή την καχυποψία την οποία την περιμέναμε, γιατί και ως λαός, αν θέλετε, που περπατάει στην πόλη, δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι σε μια εικόνα ένα άνθρωπο να πουλάει ένα περιοδικό. Και ή μάλλον δεν πουλάνε συνηθισμένοι... τα περιοδικά ούτε στα περίπτερα, ναι, πια. Ναι, είμαστε συνηθισμένοι μάλλον. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τα πάντα στο δρόμο, ότι είμαστε μια παραθρησκευτική οργάνωση, ότι είμαστε άνθρωποι του Σόρου, ότι είμαστε κουκουέ, ότι πίσω από εμάς είναι μια. Έχουμε ακούσει τα πάντα όλα. Αλλά σιγά σιγά αυτό ο κόσμος ενημερώνεται, μαθαίνει και πλέον όλο και περισσότεροι, όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγνοούν τον άνθρωπο με το κόκκινο γυλαίκο. Ο κύριος Λεωνίδας Κουρσούμης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει την πιο βιωματική ιστορία από όλες αυτές που θα σας πούμε εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον είδα από ένα ρεπορτάζ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό πριν από 2 χρόνια, ίσως 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι. Και μου έχει κάνει εντύπωση έκτοτε, διότι συνηθίζουμε να κατηγορούμε τα μίντια ότι ασχολούνται με ίσονος σημασίας θέματα ή τέλος πάντων δεν αναδεικνύουν αυτά που θα πρέπει. Τον είδα από εκεί, μου έμεινε, ήταν καλό το ρεπορτάζ, μου εντυπώθηκε και θέλω να μου πείτε πώς ξεκινήσατε αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε καταρχήν. Απ' την άλλη μεριά με συγχωρείτε, αλλά νιώθω λίγο άβολα και αδέξια. Το ξεκίνησα πριν από 8 μήνες περίπου με τη σκέψη ότι το ξέρουμε νομίζω όλοι μας ότι υπάρχουν πολλοί άστεγοι άνθρωποι στους δρόμους. Εγώ υπήρξα ένας από αυτούς για 17 μήνες. Κάποια στιγμή λοιπόν, πολύ συγκεκριμένη το Γενάρη, σκέφτηκα μάλλον γιατί είχα γνωρίσει και άλλους ανθρώπους που ήταν άστεγοι και είπα, αντί να μαζεύουμε τα βιβλία και να τα πηγαίνουμε να τα πουλάμε στο μοναστηράκι για 5 ευρώ, ας πούμε τα 20 βιβλία, τα 30 βιβλία, γιατί να μαζέψουμε όλα αυτά τα βιβλία και να κάνουμε εμείς ένα παλαιό βιβλιοπωλείο και να δουλεύουμε και να βγάζουμε έστω και 5 ευρώ τη μέρα, αλλά από τη δική μας τη δουλειά. Έτσι ξεκίνησε. Νομίζω ήταν 18 του Ιανουαρίου που έκανα μια ανάρτηση. Εμένα με φιλοξενούσαν από πέρυσι τον Οκτώβρη σε μια αποθήκη στα Ανοπατήσια. Εκεί λοιπόν είχε και μια σύνδεση, ίντερνετ και έκανα μια ανάρτηση και είπα ότι πράγματα έχετε και δεν τα έχετε πλέον ανάγκη, αλλά τα χρειάζονται άλλοι άνθρωποι. Θα ήθελα να μας τα φέρετε σε εμάς. Και έτσι ξεκίνησε. Μετά από μία εβδομάδα ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος από ένα ηλεκτρονικό αλλά και έντυπο περιοδικό, ήρθε στην αποθήκη, κάναμε μία κουβέντα, έκανε ένα... Συγγνώμη τώρα που το περιγράφω κάπως έτσι. Έκανε ένα θέμα, το ανέρτησε και από εκεί πλέον η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη για μας και για τον Αντώνη και για τον Αλέξανδρο τότε, που μας φέρνανε πράγματα οι άνθρωποι, μας φέρνανε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε εξαιρετική ποιότητα. Αλλά αυτό που είχε σημασία ήταν η αντιμετώπιση τους, το πώς μας αντιμετωπίζανε. Δεν μας αντιμετωπίζανε σαν περιθωριακούς ή σαν γραφικούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή, τότε θα πρέπει να είδατε τώρα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, ήταν το Μάρτιο. Λοιπόν, ένας
εξαιρετικός επιχειρηματίας, ήρθε με συνάντηση και μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ έχω ένα χώρο, έλα να τον πάρεις, να κάνετε και αυτό που θέλετε. Και πράγματι πήγα, ήρθε, τα είδε όλα αυτά, με είδε, συζητήσαμε λίγο και αμέσως μου έδωσε το κλειδί μιας μεγάλης αποθήκης, όπου εκεί αρχίσαμε και μαζεύαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε τον Μάρτιο, κάναμε ένα πρώτο μπαζάρ. Έτσι για να δημιουργήσουμε ένα έσοδο, γιατί δεν είχαμε καθόλου έσοδο. Εν πάση περιπτώσει, πήγε πολύ καλά, δουλέψαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, μετά βρήκαν οι δύο άνθρωποι αυτοί μια πολύ πιο μόνιμη δουλειά. Ήρθαν άλλοι δύο άνθρωποι, μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν από τη Σκηδία. Και τώρα είμαστε στο τρίτο κομμάτι, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, που είναι άλλοι δύο άνθρωποι που είναι τους τελευταίους τρεις μήνες μόνιμα και μάλλον θα μείνουν μαζί μας μόνιμα. Ήδη έχουμε κάνει μια κίνηση να βρούμε ένα μόνιμο χώρο, γιατί εδώ που είμαστε, και είμαστε εδώ πολύ κοντά στη γειτονιά, έχουμε ένα πρόβλημα που το ξέραμε από την αρχή, δεν θα είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ήταν ένας μεγάλος χώρος που θέλουν να το πουλήσουν και οι άνθρωποι πολύ δικαίως είπαν θα σας τον παραχωρήσουμε το χώρο, αλλά δεν θα βάλουμε ηλεκτρικό, γιατί ήταν ένα τεράστιο έξοδο. Και είμαστε σε αυτό το, ας πούμε, σε αυτή τη φάση της προσπάθειάς μας. Να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πλέον μόνιμο χώρο για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλό παλαιό βιβλιοπωλείο και ελπίζουμε με την υγεία να έχουμε πρώτα-πρώτα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή πιθανόν να φτιάξουμε κι άλλο ένα τέτοιο χώρο για να μπορέσουν να δουλέψουν άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ήταν πραγματικά και συγκινητική και πάρα πολύ, δεν είναι δόκιμη λέξη, αλλά είναι μια εμπνευστική ιστορία. Μια ιστορία που μπορεί να εμπνεύσει πάρα πολλούς. Θέλω να ξαναέρθω σε εσάς, κύριε Λόγκ. Πάντα θα είναι πάρα πολύ καχύποπτος κάποιος όταν ακούει έναν άνθρωπο να λέει ότι έκανα κάτι για έναν κοινωνικό σκοπό. Μπορεί πράγματι μια εταιρεία η οποία έχουμε συνηθίσει να έχει σκοπό το κέρδος, και αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη του καπιταλισμού, μπορεί μια εταιρεία να βασιστεί πάνω σε έναν κοινωνικό σκοπό και να τον τηρήσει μέχρι τέλους? Το λέω αυτό διότι οι ανταγωνιστές σας δεν έχουν, για παράδειγμα, να δίνουν λεφτά για τα δάση του Αμαζονίου, ούτε για γεύματα. Άρα, στην πραγματικότητα, έχετε μικρότερο περιθώριο κέρδους. Πώς μπορείτε να τους ανταγωνιστείτε? Ναι, πάρτε το χρόνο σας. Okay, so there were a couple of... Μπορείτε να σηκωθείτε, αν θέλετε. Yeah. Αν θέλετε, you can stand up. If you... Oh, good, I can stand up. Thank you. I'll just keep doing this. So, okay, so there's a couple of parts to that question. Firstly, there is a suspicion when it comes to social enterprises. People go, hang on, how can this be for profit and for good at the same time? And that's something that's always perplexed me, because when a friend of mine invents an app, a game for the phone, and they sell it and they make $5 million, Forbes goes hero. We all give them a round of applause. But if someone were to make $5 million helping people get access to toilets around the world, the social attitude at the moment says, why is this person making money? There's something suspicious going on. That needs to be turned around. There is no reason there needs to be a choice between having a fulfilling career, one where you can look after your family and achieve your own personal goals, and make an impact as well. What it comes down to is choice, because we all get to choose where we spend our time on every day. It is harder. We give away our profit margin. We give it away when we make the sock. So we haven't even sold the sock before we're giving donations. But that's really important. We chose that model so that we were aligned with the charities right from the start. So it's very important. We don't give away profit
Because as everyone working in business knows, profit is a little bit mystical. You can make it disappear at the end of the year when you don't want to pay tax. But by saying for every pear manufactured, we're making a difference to a charity. When we say every pear plants 10 trees or gives 3 books, that way we're aligned completely with the charities. Doesn't matter whether we sell it at full margin, half margin, give them away. In fact, I even brought some to give away. So, you know, like this one, plants 10 trees. I'm not going to sell it, but there you go. Still plants the 10 trees, even though we didn't make a profit from that. So the point is, we're existing in a competitive environment. Every organization does. Every organization on stage, we've got competitors. We're in a shark tank of commerce, and there are others out there who would choose to sell that stock and keep that money for themselves. We need to outmarket them. We need to hire better people who can do a better job. We need to have a better quality product in order to match. And this is a big insight that I've had working with social enterprises. It's not enough to be good. Being good or a nice idea just isn't enough. Product needs to be as good or better. Price needs to be as good or better. Then you get to win on doing good. But at the end of the day, we all get to choose. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος που θα μας εξηγήσει αυτό που μόλις είπατε είναι βέβαια ο κύριος Χέσενλινγκ. Θέλω να μου πείτε, εάν είναι τόσο σημαντικό για τη φήμη μιας εταιρείας το να ασχολείται με κοινωνικούς σκοπούς, και θα επιμείνω στο σκεπτικισμό, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ότι μια εταιρεία κάνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απλώς για να διαφημιστεί. Ιδίως δε, καθώς παρατηρούμε στην Ελλάδα, και εγώ έχω προσωπικά πάρα πολλές τέτοιες εμπειρίες, φαντάζομαι κι εσείς, ότι υπάρχουν εταιρείες που από τη μία πλευρά κάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, απ' την άλλη, όταν πρέπει να φανούν υπεύθυνες απέναντι στην κοινωνία σε κάτι, δεν το κάνουν, γιατί απλώς αυτό δεν έχει διαφήμιση. Πώς επηρεάζει αυτό και πόσο σκεπτικιστές πρέπει να είμαστε για αυτές τις επιχειρήσεις? Να πιστεύουμε στους κοινωνικούς τους σκοπούς ή υπάρχουν πάρα πολλές που το κάνουν μόνο για διαφήμιση? Yeah, thank you for the translation. It's a terrific question, right? I think the question is not so much can a company make money while being socially responsible. The question is the other way around. Can a company in the future continue to make money if they don't? So two things. One, everybody who today is running a company or controlling big budgets, whether it's marketing or R&D or whatever the budget is, chances are these are people that are 40, 50 years old, right? They have another 10, 15 years to go. They're almost done. The companies in the future will be run by the generation after also myself. It's very clear, also from the research that I just showed, if you look a couple levels deeper, that these people are wired fundamentally different than I have been throughout my career and most people currently running companies. They simply will not accept a company, a corporation that doesn't balance these things in a genuine way. And a genuine way means that within your mission, within the construction of your company, how you run it, how you organize it, it is safeguarded that there is a real balance between mission on a business performance level and purpose. There are many examples of companies that do this on a very genuine level. An example that gets mentioned every single time we talk about this, of course, is Unilever, right? This is a company that is doing this on a very fundamental level. I happen to work for a company called DSM, which is a food adhesive company, ingredients company. They have ingrained investing part of their revenue, part of their profit, into product development that solves fundamental societal problems around hunger, malnutrition, in a very fundamental way. So I think that's the key point, right? This is not a choice. This is not a, should we do this? The real question is, will you survive for the next 20 years once the generation that's now coming up is going to take over? No, you won't. They'll stop buying. They'll shift to other companies immediately. We know that consumer behavior is erratic these days, right? People, they don't stick to brands anymore for the sake of those brands. They stick to brands for what these brands represent and how they truly act. And of course, digital social media has made all of that abundantly clear and transparent. So I think... Go on. Go on? Yeah, all right. what is there more to say? I think my call to action for everybody in this room, if you're in a company particularly, don't talk to communications people or marketing people about how can you infuse
your marketing strategy with CSR or with sustainability or whatever. Talk about your business leader, talk to your business leaders about the fundamental question, how can we change the fabric of our business truly and fundamentally on a very deep level in order to be a different kind of company going forward? Because again, I don't think you will survive for a very long time if you don't. Ακούστε τον. Ακούστε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πολλές φορές μπορεί να γυρίσει εναντίον σας, εάν είστε άνθρωποι που διαχειρίζετε αυτές τις επιχειρήσεις, εάν το κάνετε μόνο και μόνο γιατί πρέπει να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Χριστοδούλου. Είστε μια οικογενειακή επιχείρηση και η αλήθεια είναι ότι στην χρόνια ενασχόλησή μου με το επιχειρηματικό ρεπορτάζ έχω συνηθίσει να βλέπω το εξής. Μια επιχείρηση η οποία ξεκινάει από κάποιον, από τον πατέρα συνήθως της οικογένειας, ο οποίος ήταν ενδεχομένως genius και μπορούσε να αναπτύξει μια επιχείρηση μέχρι κάποιο μέγεθος. Στη συνέχεια όμως, όταν το μέγεθος αυτό γινόταν αρκετά μεγάλο, ώστε οι ανταγωνιστές του να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι και να έχουν εξειδικευμένα στελέχη, δηλαδή οικονομικούς διευθυντές, εμπορικούς διευθυντές και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενό τους, αυτός επέμενε ότι αυτός τα ξέρει καλύτερα όλα, με αποτέλεσμα συνήθως να καταστρέφεται. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία ερώτηση. Κάτσαμε λοιπόν και καθίσαμε. Είμαστε τέσσερα, όπως είπαμε, πολύ αγαπημένα αδέρφια. Και κάτσαμε και είδαμε ότι αυτή τη στιγμή βαδίζουμε την έκτυπο στην 7η δεκαετία, σχεδόν 70 χρόνια. Ο μέσος όρος της διάρκειας ζωής οικογενειακών εταιριών είναι από τα 25 μέχρι 30 χρόνια, όπως ξέρετε οι περισσότεροι. Λοιπόν, τι ήταν μέσα, πώς καταφέραμε εμείς να διατηρήσουμε τη θέση μας και σαφώς πώς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις πολύ μεγάλους οργανισμούς. Είπαμε ότι πρώτον είδαμε το ότι είναι καταχαρακμένο στο επιχειρηματικό μας DNA. Το επιχειρηματικό μας DNA λοιπόν έγραφε ότι το πρώτο είναι η εμπειρία, που σημαίνει ότι τόσες δεκαετίες έχουν περάσει, άρα όταν έχουμε μία πρόκληση πώς θα την αντιμετωπίσουμε, όχι εκρηκτικά, αλλά πολύ πιο μεθοδικά. Το δεύτερο κομμάτι είναι η γνώση, που σημαίνει ότι πηγαίνει, μεταλαμπαδεύεται από μία γενιά στην άλλη, την ενδυναμώνουμε μέσα από την εκπαίδευση, διατηρούμε και την εξελίσσουμε. Και το τρίτο κομμάτι ήταν η αξιοπιστία. Που τι σημαίνει αξιοπιστία? Έχεις αξιόπιστους πελάτες, άρα σε πληρώνουν, άρα σημαίνει είσαι αξιόπιστος στην αγορά, αξιόπιστοι προμηθευτές. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο κάναμε και κάνουμε είναι ότι πώς θα κάνουμε αυτή τη μεταμόρφωση μιας οικογενειακής εταιρείας σε έναν οργανισμό. Μεταθετικά των οικογενειακών εταιριών, μεταθετικά του οργανισμού. Δηλαδή, έχοντας δημιουργήσει μέσα στην οικογένεια, μια οικογενειακή διακυβέρνηση. Όπως είναι η εταιρική διακυβέρνηση, έτσι είναι και η οικογενειακή διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει και παίρνουμε στελέχη, δεν τα κάνουμε όλα εμείς, σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα. Άρα πηγαίνουμε, βλέπουμε ανθρώπους, κουβεντιάζουμε τους ανθρώπους, τους επιλέγουμε, τους βάζουμε μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν, γιατί και ο άνθρωπος είναι ένα προϊόν, το οποίο βγάζει το προϊόν, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας εξελίσσει να κάνουμε τη ζωή μας κάθε μέρα και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έρχομαι ξανά σε εσάς, κυρία Ταπρατζή, και μισό λεπτό να βρω εδώ τα χαρτιά μου και τις ερωτήσεις μου. Εδώ είμαστε. Είπατε προηγουμένως ότι θέλετε έτσι κι αλλιώς να μην υπάρχετε στο μέλλον για να γίνουν όλα καλύτερα. Προς το παρόν, πάντως και καθώς υπάρχετε, βοηθάτε διάφορες επιχειρήσεις, μικρότερες επιχειρήσεις. Μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα εφαλτήριο ανάπτυξης για μια τέτοια επιχείρηση σαν τη δική σας και κυρίως μπορεί να δώσετε τέτοια βοήθεια στις επιχειρήσεις, στις μικρότερες, που να αναπτυχθούν και αυτές με τη σειρά τους? Τι εννοώ? Μου είπε ότι βρίσκετε μικρούς παραγωγούς. Ένας μικρός παραγωγός ενδεχομένως παράγει, για παράδειγμα, τυρί σε ένα νησί των Κυκλάδων. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί μέσω ημών να καταφέρει να μεγαλώσει? Μπορείτε να του παράσχετε τα εργαλεία? Μπορείτε να τον εμπνεύσετε ενδεχομένως? Θα σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό που κάνουμε, νομίζω, καλά στη Wise Greece είναι ότι ακριβώς καταλάβαμε τη δύναμη των μικρών. Τις περισσότερες φορές οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα και κοιτάμε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί νομίζουμε ότι μόνο οι μεγάλες θα φέρουν οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Αν όμως ενώσεις και δώσεις σωστές κατευθύνσεις στους μικρούς, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, γιατί οι μικροί, μην ξεχνάτε, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση. Λέτε αυτό που με ξύλινη γλώσσα ακούμε από διάφορους θεσμικούς παράγοντες να ονομάζουν ραχοκοκαλιά της οικογένειας. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς, και
πέρα από τη ρομαντική ιστορία, το ότι πιστεύουμε στη δύναμη των μικρών, θέλω να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα μιας παραγωγού η οποία λέγεται Σοφία, η οποία βρίσκεται σε ένα νησί της Ελλάδας και παράγει μαρμελάδες. Α, τυχαία το είπα προηγουμένως. Ναι, και ισχύει όμως. Λοιπόν, αυτό που έκανε η Σοφία μέχρι σήμερα είναι να παράγει μαρμελάδες, να τις πουλάει και στα τοπικά μαγαζιά. Είναι το πιο συνηθισμένο παράδειγμα, μια κυρία που φτιάχνει μαρμελάδες. Ακριβώς. Έτσι. Έπαιρνε λοιπόν κάποια τοπικά συστατικά, έφτιαχνε όπως τις μαρμελάδες, είχε μια κακή συσκευασία. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε να συνεργαστεί με τη Wise Greece και αυτή τη στιγμή σήμερα τα προϊόντα της βρίσκονται στο Σόχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα γίνει εκατομμυριούχος η Σοφία από αυτή την πώληση, ούτε έλυσε το βιοποριστικό της ζήτημα. Ζει από αυτό. Ζει από αυτό. Έχει προσλάβει κι άλλους ανθρώπους. Δεν το έχει λύσει γιατί παλεύει διαρκώς, γιατί ο ανταγωνισμός, όπως είπε και από εκεί πλευρά, είναι τεράστιος. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που έδωσε η Wise Greece νομίζω στη Σοφία τελικά, είναι η ελπίδα. Και ένας σκοπός. Να ρωτήσω κάτι όμως και για την κυρία με τις μαρμελάδες, αλλά και για εσάς προσωπικά. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τέτοιου είδους δράσεις, με ας πούμε κοινωνικό χαρακτήρα, εάν έχει πρόβλημα επιβίωσης. Εάν ήσταν αναγκασμένοι δηλαδή να βγείτε, να δουλέψετε για το μεροκάματο, θα μπορούσατε να είχατε φτιάξει ποτέ αυτή την επιχείρηση. Νομίζω ότι όλοι μας με το μεροκάματο παλεύουμε. Κανένας από εμάς δεν προκύπτει, σίγουρα όχι εσείς, αλλά ούτε εμείς, θέλω να σας διαβεβαιώσω, δεν είμαστε πλούσιοι, δεν έχουμε χρήματα στην άκρη. Αυτό που κάναμε είναι ότι βρήκαμε μία επιχειρηματική λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό κάναμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Έρχομαι και σε εσάς με κάτι αρκετά δύσκολο. Το είπα και προηγουμένως. Τα περιοδικά δεν πουλάνε ούτε στα περίπτερα. Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν εκατομμύρια σε δικαιώματα για φοβερές φωτογραφίες. Πληρώνουν αρθρογράφους οι οποίοι μπορούν να γράψουν εκπληκτικά κείμενα. Και δεν πουλάνε ούτε ένα τεύχος. Οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισμούς φυτοζωούν, παίρνουν δάνεια που δεν αποπληρώνουν ποτέ. Τι διαφορετικό κάνετε? Μήπως δεν πουλάτε περιοδικό, απλώς πουλάτε συμπόνια? Όχι. Καταρχάς, δεν ξέρω, ελπίζω να μας διαβάζετε όλοι ή να αρχίσετε να μας διαβάζετε. Αυτό που όταν φτιάγναμε τη σχεδία, είχαμε ένας από τους πολύ σημαντικούς στόχους ήταν να δημιουργήσουμε και ένα πολύ καλό περιοδικό βασισμένο πάνω στις αρχές της επικοδομητικής δημοσιογραφίας, μια δημοσιογραφία που μιλάει και αναδεικνύει λύσεις και δεν στέκεται στα προβλήματα, και αυτό μας ένοιαζε πάρα πολύ από την αρχή. Ώστε αυτός που το αγοράζει το περιοδικό, έτσι, να έχει μια πραγματική αξία και για τον ίδιο, πέρα δηλαδή από τη συμμετοχή του σε μια υπέροχη πράξη κοινωνικής υποστήριξης. Και αγωνιζόμαστε συνέχεια να βελτιωνόμαστε και ως προϊόν, ως περιοδικό. Το ίδιο ισχύει με ό,τι κοινωνικό project αναπτύσσουμε, με πιο πρόσφατο σχεδία home, επειδή εκεί μας νοιάζει, έχει έρθει ο κύριος Λαζάρου, να φτιάχνουμε το καλύτερο φαγάκι. Έχει έρθει ένας σπουδαίος bartender, κάνει τα καλύτερα κοκτέιλ, τις καλύτερες μουσικές, ώστε ο άνθρωπος που θα μπει στο σχεδίο home να θέλει να έρθει έτσι κι αλλιώς, γιατί περνάει καταπληκτικά και να γεμίζει η ψυχή του δύο φορές με τη γνώση ότι στην ουσία διασκεδάζοντας, πίνοντας το κοκτέιλ του και διαβάζοντας σχεδία, συμμετέχει σε ένα κοινωνικό project. Οπότε λοιπόν για μας είναι και με τα σχεδία άρθρα αντικείμενα, όσοι δεν ξέρω μας έχετε παρακολουθήσει, αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να είναι υψηλής ποιότητας. Να θες δηλαδή το φωτιστικό σχεδία άρθρα να το έχεις στο σπίτι σου. Να θες να φοράς αυτά τα σκουλαρίκια. Οπότε λοιπόν και νομίζω, έτσι δείχνω δηλαδή από... Και νιώθω και το λέω πολύ σεμνά ότι αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος και ανταποκρίνεται. Δηλαδή, η σχεδία πουλάει γύρω στις 25.000 αντίτυπα το μήνα, που από ό,τι στο βαθμό που γνωρίζετε, κάνει και μια έρευνα Deloitte για τον κοινωνικό και οικονομικό μας αντίκτυπο, που από ό,τι γνωρίζω και με δεδομένο κυκλοφορεί μόνο στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, είναι το περιοδικό με την υψηλότερη κυκλοφορία. Σαφώς. Ή στις ψηλότερες, και μάλιστα ένα περιοδικό το οποίο όχι μόνο διαβάζεται, αλλά σύμφωνα πάντα με την έρευνα αναγνωστικού κοινού στην Deloitte. Ενεργοποιεί και τον κόσμο. Δηλαδή, ένα σωστό από αυτού που μα διαβάζουν λένε: διαβάζω σχεδία ή μάλλον συμμετέχω και θέλω να γίνω και πιο ενεργό πολίτη. Οπότε λοιπόν είναι μια. Εντάξει.
Οπότε είναι ένας συνεχής αγώνας λοιπόν, και το σημαντικότερο είναι, για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας και ελπίζω να γίνει σύντομα κομμάτι και της ψυχής της πόλης όλης, που είναι και ο μόνος όπως για να είμαστε βιώσιμοι άλλωστε. Το πιστοποιώ αυτό και επίσης έχω να σας προσθέσω και κάτι. Είναι και ίσως από τα λίγα περιοδικά, υπάρχουν κανένα δύο ακόμα, που κάποιος πληρώνει για να τα αγοράσει. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα περιοδικά διανέμονται δωρεάν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Κουρσούμη, θέλω να έρθω και σε εσάς και να σας ρωτήσω κάτι το οποίο πραγματικά το είχα στο μυαλό μου από την πρώτη μέρα που είδα το κατάλογο των ομιλητών. Προσωπικά δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά υποθέτω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη μια στιγμή στην άλλη χάνει τη ζωή που γνώριζε και βρίσκεται στο δρόμο, πόσο κουράγιο χρειάζεται και τι δύναμη χρειάζεται για να πει ότι θα δημιουργήσω κάτι. Συνήθως σε αυτή την κατάσταση ένας άνθρωπος απλώς παρετείται και προσπαθεί να βρει, να κρατηθεί από όπου μπορεί, από την εκκλησία, από την πρόνοια, από κάτι. Πώς ένας άνθρωπος αποφασίζει να δημιουργήσει κάτι? Πόσο δύσκολο είναι? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για μένα. Αν ήταν δύσκολο ή όχι, δεν θα ήθελα να μιλήσω. Αλλά είναι δύσκολο πάρα πολύ για τους ανθρώπους που είναι άστεγοι και νομίζω ότι το ξέρεις πολύ καλά. Το θέμα είναι να το δούμε αλλιώς, με άλλη ματιά, και βάλω τον εαυτό μου. Το θέμα είναι πώς εσύ θες να το δεις. Τι αποφασίζεις για να κάνεις στη ζωή σου, έστω και στην ηλικία που είμαι εγώ. Εκεί πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Πρέπει πολλά πράγματα, μπορεί να φαίνεται πολύ σκληρό, πρέπει πολλά πράγματα να τα διαγράψεις, να τα αφήσεις πίσω. Και να πεις, εν πάση περιπτώσει, κοίτα να σταθείς στα πόδια σου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Εάν δεν το κάνεις μόνος σου, πιστέψτε με ότι δεν θα έρθει κανείς να σε στηρίξει. Εδώ ήθελα ακριβώς να μείνω. Δεν είναι αληθές αυτό. Αληθές. Εσείς έχετε φτιάξει για την άποψή μου, έτσι. Θα σας πω. Εσείς έχετε φτιάξει μια επιχείρηση. Έρχεται κάποιος σε εσάς. Είναι σίγουρα πιο εύκολο να τον εμπνεύσετε εσείς, αφού ήδη το έχετε κάνει. Άρα να, κάποιος ήρθε. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω κάτι άλλο. Ότι όταν, να το πω αλλιώς, όταν είσαι άστεγος, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία που κυριαρχεί, είναι η κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο, είναι να μην το λες το πρόβλημά σου και να αρχίζεις να χάνεσαι, να πέφτεις, να ψάχνεις να βρεις λύσεις μέσα από άλλους τρόπους, από επιδόματα πιθανόν, από κοινωνικές δομές και όλα αυτά. Όταν όμως, από την άλλη μεριά υπάρχει άλλη περίπτωση, πας και 2-3 άνθρωποι που τους έχεις εμπιστοσύνη, του λες και να δεις, εγώ περνάω δύσκολα ή το ξέρουν ότι περάς δύσκολα, τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί αρχίζουν, ας πούμε, μια συζήτηση η οποία είναι συνήθως ατέρμονη. Δεν πάει πουθενά. Εκεί αυτό εννοώ ότι δεν έρχεται κανείς να σε στηρίξει. Αν βρει όμως μία δομή σαν τη δική σας ή σχεδία ή κάποιον άλλον. Ναι, βεβαίως. Σαφώς εκεί στηρίζεται, νομίζω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό έχει σημασία. Θέλω και τους τρεις να σας ρωτήσω και θέλω μια περιεκτική απάντηση. Υπάρχει πιθανότητα μέσα από μία κοινωνική επιχείρηση κάποιος να γίνει άπλιστος και να θεωρήσει ότι ωραίος ο σκοπός είναι ευκαιρία να βγάλω κέρδη? Παρακαλώ. Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τους άλλους. Εμείς όταν ξεκινούσαμε τη σχεδία, και ό,τι κάνουμε, στόχος είναι σκεφτόμαστε τον άνθρωπο. Δηλαδή πώς θα είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι με ένα βιώσιμο τρόπο. Έτσι, αυτή είναι η επιξίδα μας και έτσι πορευόμαστε. Τώρα, για τα πράγματα, υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιος άπλιστος μέσα από αυτή τη διαδικασία? Όσο άπλιστος μπορεί να είναι κάποιος από μια κανονική επιχείρηση, το ίδιο άπλιστος μπορεί να είναι και σε μια μη κερδοσκοπική, σε μια κοινωνική επιχείρηση, σε μια οποιαδήποτε νομική μορφή εκεί έξω. Δηλαδή, αν το έχεις. Ναι, απλώς είναι ανήθικο αυτό πια να το κάνεις. Αν είσαι απλός επιχειρηματίας, η απληστία μπορεί να είναι μέσα στην επιχειρηματική ηθική. Νομίζω ότι όσο ανήθικο είναι όμως μια μεγάλη εταιρεία, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, να χρησιμοποιεί το κοινωνικό προφίλ μόνο για marketing λόγους, το ίδιο ανήθικο είναι και το ανάποδο. Άρα έχει να κάνει καθαρά με τους ανθρώπους και τις αποφάσεις που παίρνουν, τις επιχειρηματικές και τις ηθικές στη ζωή τους. Δεν ξέρω αν σας ανέπνευσαν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι οι ιστορίες ήταν φοβερές. Και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, διότι συνήθως τα συνέδρια
είναι κάποιες βαρετές συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων που ήδη ξέρουν τι θα πει ο ένας για τον άλλον. Συναντώνται εκεί, δεν λένε πάρα πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά συνήθως είναι έτσι. Αυτό δεν ήταν ένα τέτοιο συνέδριο. Και εγώ που παρακολουθώ αρκετά την επιχειρηματική κοινότητα, άκουσα πράγματα που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Εμένα τουλάχιστον με ενέπνευσαν. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Ένα χειροκρότημα για όλους. Και θέλω να καλέσω την κυρία Έλενα Παπαδημητρίου στη σκηνή για το επόμενο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε. Καλώς σας μεσημέρι. Εγώ είμαι η Έλενα Παπαδημητρίου, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ λίγη σημασία ποια είμαι εγώ, αλλά μεγαλύτερη με ποια κορίτσια είμαι εδώ. Μου άφησαν οι διοργανωτές, νομίζω, το ωραιότερο κομμάτι, αγαπητοί συνάδελφοι, και η κυρία Βίδου και ο κύριος Ανδρίτσος και η κύριε Ζαχαρέμου. Νομίζω ότι εγώ είμαι η πιο τυχερή από όλους σας. Γιατί όταν μιλάμε για αλλαγή, όταν μιλάμε για γενιά που μπορεί να φέρει την αλλαγή, δεν είμαστε εμείς, η αλήθεια είναι, αλλά είναι τα κορίτσια που έχω δεξιά και αριστερά μου. Είναι η Ειρήνη και η Μαρία, που έρχονται εδώ να εκπροσωπήσουμε έναν τρόπο αυτό το κίνημα, το οποίο μας έβαλε όλους στη θέση μας, αυτό το κίνημα που ανάγκασε και εμάς, τα μέσα ενημέρωσης, που πολλές φορές με μια σχετική αδιαφορία αντιμετωπίσαμε τα κινήματα για την κλιματική αλλαγή, να τους προσέξουμε, να τους ακούσουμε. Είναι τα κορίτσια που τις Παρασκευές, μαζί με εκατομμύρια άλλα παιδιά στην ηλικία τους, βγαίνουν στους δρόμους και διεκδικούν. Βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν, εντός και εκτός εισαγωγικών. Αλλά είναι και τα κορίτσια, είναι η Amy και η Έλα από την Μεγάλη Βρετανία, με μια πάρα πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, τα παιδιά κατά του πλαστικού, που προσπαθούν να αφήσουν ένα αποτύπωμα. Έτσι λοιπόν, για λόγους συμβολικούς καταρχάς, εγώ αποφάσισα, αντί να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, να κάνω ένα βήμα πίσω και να αφήσω το χώρο σε αυτά τα κορίτσια να ανοίξουν μια κουβέντα μεταξύ τους. Και ως μεγαλύτερη, αν και όποτε χρειαστεί, να παρέμβω. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τη λογική αυτής της πρωτοβουλίας. Και έτσι λοιπόν θα αρχίσω από τα κορίτσια δεξιά μου και θα τους ζητήσω να αρχίσουμε την κουβέντα. Πάμε. Ωραία. Καταρχάς, γεια σας, είμαι η Μαρία και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε σήμερα. Θα ήθελα να πω πως θα μιλήσω στα αγγλικά για να είναι πιο εύκολο για τα κορίτσια να καταλαβαίνουν. So, from this point now, I'll be talking in English. Yeah, first of all, what's Fridays for Future? Probably most of you have heard about Greta Thunberg. She's the one who started the initiative and then it expanded globally. School students leaving from school to strike and to say, we want our future back, because what is happening right now, the way we are evolving, it's really bad. We are really afraid of our future. So, yeah, Irene and I also brought it here in Greece then. And this thing started. At first, we were only 30 people, but now, the last strike, there were over 3,000 people. And we hope that on the 29th of November, there will be more people. We basically fight for our right of a future to grow old, to grow to 20, to grow to 30, to grow to 50, because this is a real problem right now. Yeah. So basically, I'm also going to speak in English because I want to be understood by everyone here. So we brought Fridays for Future Greece. We installed the program in March, and it was just the two of us, some other people. It was the first meeting. We didn't know each other. Like, I didn't know Maria like a year ago, but we still connected because we had the same motive to actually have a future, to save our planet, and to actually do something about it since we can, because it's actually pretty easy. So we started thinking about giving, how to give different incentives to people to actually show them how easy it is to actually save the planet and how non-expensive it is, and giving them the right incentives. Like, we give them economic incentives, fashion incentives, different things. Like, we don't only strike. It's not about being a protester, not about getting arrested, not about any of those. It's about changing our habits passively or actively. It's about thinking when we are going to use plastic or not. Like, right now, we brought our reusable cups, even though they are plastic bottles here provided, because that makes a change. So we basically want to give people different incentives, show them that, you know, you can drink water from a reusable cup and make a change. Thank you. Let's get started. Okay, yeah. Girls, I read your blog, and
I thought it was really cool of you being homeschooled and that your parents chose to teach you about something like the sustainable goals. It's not something that's been taught in schools even. And you actually looked at the point of living underwater, and that's how you came, how the idea came for the plastic kids against kids. No, kids against plastic, I'm sorry. could you elaborate on that? It's really interesting, I think. Well, our parents decided to homeschool us and teach us themselves because at school, we weren't learning about things that we necessarily were really passionate about. And we knew we wanted to do something to protect our planet. So when we were learning about the Sustainable Development Goals, we chose three that we were most interested in, and they were sustainable development, life below water, and climate change. Mm. And so because we were homeschooled, we had time in our curriculum almost to research them. And through that, we found out about single-use plastic. And I'm a huge nature lover, so it really upset me that all of these animals were being choked in plastic. So that's the reason that I really wanted to do something. And so we came up with the idea to run Kids Against Plastic. Yeah, and we thought we were obviously really lucky to have this opportunity to study the development goals, because the issues in them are things that, I mean, you mentioned it earlier, there are things that really affect our generation. These are problems that we're going to grow up to inherit and to have to deal with if there is an urgent action. So we were really shocked that not many people, for a start, knew about plastic pollution at this point. This was about 4 years ago, so there was not much awareness, because obviously the same with climate change, it's exploded recently. So it was just, when we began Kids Against Plastic, it was just our small contribution to help try and fight this global problem, because we knew that if we sat back and waited for someone else to do the work, there was a very high risk that nothing would ever happen fast enough. So that was just our reason for getting started. Yeah, real great. And I mean, it's really interesting to hear about, obviously climate change is something that's in the news a lot more now, similar to plastic. And you know, you said you started the strike just on your own. How does it feel to see so many other young people join you, and how have you encouraged that, or has it just come with the movement with Greta Thunberg? Yeah, it actually feels amazing. Me personally, before Fridays for Future, I felt completely alone. I thought there's no one else interested. But then, from the point on where it was actually set up and people started hearing about us, more and more came, and they actually show so much interest. And someone random might come up to me in a strike and ask me about something, and they'll want to talk about it. And it's so many people that are actually interested. So change is actually coming. We are the generation of change. I think only that we came here like that shows that. Yeah, and it's actually globally. And then things like this happen. The conference could have had another motto for this year, but they chose to have this motto. They chose to ask us to speak as well. So things are really happening, and I hope anyone who has the power to do something about it, which is actually almost everyone, that they also do something about it. Yeah. Do you want me to add something? Mm-hmm. Yeah. Well, I think it's like really, really inspiring that people get together and they have the same motives, the same goal, and basically a community is created. Besides creating Fridays for Future in Greece, I also moved to the Netherlands and created Fridays for Future in The Hague. And so I saw this process happening twice. And it was also two different processes. Like, Fridays for Future Greece did not exist, while Fridays for Future Netherlands exists, and in The Hague, there was no, it was not a local team. So it was like really inspiring, because in fact, one single person cannot make change, that we know. And because of the external effects of our actions that cause the harm of the environment, by creating communities as such, we basically internalize these external effects, and therefore we create more incentives for the people to actually care about it. And being part of a community is so great, especially when you get to inspire other people and to give them hope that we can actually have this in the future. Yeah.
In the map where you show the different projects and where they are implemented, you show that schools can choose to go plastic clever, as you say, but also cafes and companies and so on. And I saw the map, and most of them are in the UK, which is logical. But I saw one in Italy and one somewhere else as well. And I was wondering, how are you planning on expanding it worldwide? Because that's something we need, right? Yeah, Plastic Clever is sort of our initiative that we're running to try and encourage a more discerning use of single-use plastic. Because we know, of course, that plastic pollution is a massive issue, and when something is a massive issue, it can be really easy to get swamped and to do nothing instead of just do something. So Plastic Clever was sort of our initial step to do that, with just tackling four items, one of which is plastic bottles, but then cups and bags. And these are items that we often use without thought, and yet they can actually be really simple to refuse. So, yeah, we do have a map around the UK of different cafes and businesses, and then we've also got over 650 schools now who are also signed up to the initiative. But we do have a couple abroad, which is very exciting for us. We have one in Mexico as well. We have someone from Nigeria who's been messaging us. And I guess when something like plastic pollution affects practically everywhere, you know, it's in almost all of our cultures. We see it now in sea ice. We see it at the deepest point in the ocean. Plastic is literally everywhere. But that means that the solutions can also start everywhere as well. And I think it's great to see that different places around the world are taking an interest in this and coming to us for ideas, and it's really inspiring to see. Yeah, and there are only a few places abroad that are plastic clever at the moment, but we're just hoping to expand that. And Kids Against Plastic, it's called Kids Against Plastic, but we don't want it to just be us doing it, so we're trying to hand over responsibility to some other kids, so even if it's just in the UK or abroad, where people can take action in their own areas and hopefully inspire other people to do the same as well, so that it's all kind of kids joining together to create a bigger movement and tackle this issue. Well, you can definitely add Greece on the map, because we're going to advocate for you here. Yeah, brilliant. Yeah. I mean, I guess what I find really interesting about the climate strikes is, with so many young people coming together, that's so powerful. I think young people often forget that they have a really powerful voice, so it's great to see that being used in the climate strikes. I guess I was just interested to see if there was one thing that could come from the strikes to do with climate action, or what would that be? What would you like to see happening soon, you know, not something that's put off for the future like most governments do? You want to answer? Well, to be honest, we are aware that change has to happen. So since the capitalist system is consolidated through, like, globally, and the assumption is that money is the driving force for almost anyone, and it's inevitably a necessity. I personally do believe that the first incentive that's actually going to pivot the change is going to be an economic one, but we need all the help we can get. Change has to happen, doesn't matter the means. So we're just going to try to pivot that change through whatever axis possible. We're actually going around two axes. The one is a societal one, through which we're trying to inspire other people and into actually consider climate when they're in their everyday lives. And the second axis is a political one. Like, we're trying to influence political decisions that are taken and don't take under consideration the climate. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό στην πράξη? Πώς το συζητάτε μεταξύ σας, δηλαδή, αυτό ο μοχλός πίεσης, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μεταξύ μας, σαν community, σαν organizers, first of all, there are the rights, the fundamental rights that we have. Like, we have the right to protest, we have the right to create communities, we have the right to read, for example, the European Union's Green Bible, and we can refer to it. All the research is up there in the internet. We have internet, grew up there. We have Twitter. Like, literally, I walked into my university the first day. Professors asked me to follow them on Twitter because they believe that Twitter or social media is the way of actually getting informed on the current affairs. So
With that being said, everyone in our age, almost everyone, has a Twitter or a Facebook or a social media account. Therefore, we are well aware of what's happening, of the researches about climate change effects. And therefore, we are aware, and since we are aware of our rights to protest and to pass laws, create laws, talk to the parliament, write an article to get published in a newspaper, that's how we actually do it. We gather together and we see the different ways that we can actually communicate with other people, communicate with other communities, rise up with this new movement, and exert social pressure to actually pass a law that's more eco-friendly. Maria, do you want to add? I think that's the most often asked question, actually. And I think that an issue as great as climate change, as great as the climate crisis now, cannot be tackled by one thing. Yeah. It is an issue that comes from a lot of different aspects. So me, as a consumer, I might use plastic, and then that plastic is not recycled. Yeah, recycled. Mm-hmm. So that ends up in the ocean, for example. But it's also other things, as me using my car or me showering for too long. It's everyday things. It's also things that I cannot regulate, that companies have to decide for themselves that they want to take an initiative to be more eco-friendly. And also that governments have to insist on through new rules. So there's really not one thing. But we're so many people on this planet, and if every one of us just takes one of the issues and does something about it, then the issues are going to be away like that. So. Yeah, I 100% agree with you. We obviously see it through plastic pollution as well. When you've got something that is an environmental crisis, there are so many things contributing it that it can be hard to see a solution. I guess my point was just that, you know, because climate change is such a massive issue, it can sometimes be easy to think, you know, oh, well, I can't fly, I can't drive my car, I can't shower for this long, what on earth am I meant to do? And then feel so helpless that you do nothing, I guess. So, I mean, yeah, but I totally agree with what you were saying about just taking those small changes in the everyday life, because if, you know, there's a great quote to do with plastic pollution, it said, it's just one straw, said 6 billion people. And it just shows how our role as individuals and as consumers can be so influential, but is actually underestimated so much. Exactly. Mm. Yeah. Exactly. It's definitely not a black and white issue. It's definitely not like either plastic free completely or, you know, super consumerist. Like, it's somewhere in the middle. Like, everyone has to do whatever they can. Like, even if for one day someone decides not to eat meat, or even if one day someone decides to bring their reusable cup to work, then that immediately does something. And the thing is that even a small action like that, like, people seeing someone having a reusable cup instead of a plastic one, then they're going to see it and they're perhaps going to try it once or twice. And when they do it, they're going to inspire even more people. So it's basically like a chain reaction. It's going to come from the bottom. It's going to be a bottom-up reaction. Like, government, even if they pass a law and the society is not ready for it, the society is not going to change. Like, we need to move across these two axes, the political and the societal one. Yeah. And our plastic clever scheme is basically promoting for people to cut down on their use of plastic, not get rid of it altogether, but just do as much as they can. And instead of using these items, use reusables. So we try and tell people to avoid the big four, which are plastic bottles, cups and lids, straws and bags. So they're the big four items that we try and encourage people to avoid and use reusables instead. But lots of people think that just doing that one small thing won't make a difference, but if everyone uses a reusable bottle instead of buying a single-use plastic one every day, then that will make a huge difference and cut down on the amount of plastic bottles that we buy by a huge amount. So. Yeah, but I think that we can start from like the small change, but it's difficult for habits to change. It's really difficult. Especially when you've grown up with something like that.
But the thing is that small changes should become bigger and bigger. We shouldn't say that only because sometimes I use my cup, I should not cut on meat as well. All of us have to do as much as we can. It's okay if we cannot do more than what we're doing, but we should try. I can start by not using plastic bottles and then go on to not using plastic bags as well, and then go on to cutting on meat, and then go on to, I don't know, not having a plastic toothbrush. So habits change, not easily, for some more easy than for others. But I think it's not difficult. I mean, I still will be able to drink water. I'm just not going to drink it from a plastic bottle. So, yeah. Οι γονείς σας τι ρόλο έχουν παίξει σε αυτό? Εσείς τους δείξατε το δρόμο ή μάλλον θέλω να πω, ο πρώτος που χρησιμοποίησε, ας πούμε, που έκοψε το πλαστικό μπουκάλι στο σπίτι, ήταν ο γονιός σας ή εσείς μάλλον του το δείξατε στη συνέχεια? Okay, well, at home, we never really had plastic bottles. Oh. And also no plastic bags, so I guess that was a start. But for the next steps, because there's always a step ahead, I think my sister and I taught our parents, which is not a bad thing. Some people won't listen to younger people, but I think you can have such a broader perspective on things when listening to other people, just like I will listen to an older person and not only to someone my age. So I think we weren't a perfect household. We still aren't. Okay, perfect is also relative. But I think that together we managed to cut almost completely on plastic. We also compost, although we live in the center of Athens. We don't have a garden, but we compost. So there's a lot of things we can do. Yeah. Well, generally, I've been taught that everyone else's teacher. So I get taught things by my parents, but I also teach them things. Like, a typical example of this, which would describe my relation with my parents, like as it comes to the climate crisis way of dealing with it, it's that we come from an island called Zakynthos. They don't have recycling there. So, like, the water is not drinkable. We have to buy plastic bottles. Like, I remember, like, carrying, like, dozens of plastic bottles just to be able to drink it and to brush my teeth. And I remember that we both commented on this, that it was, like, a terrible situation. At some point, because the garbage of Zakynthos, they get them to Epiros to bury them in the ground. And I remember at some point they couldn't. And so Zakynthos was full of garbage. And I remember my parents commenting on it. And then my mom, she actually bought me this cup because it's reusable. She bought it because she liked it, not because of the environmental reasons, but still, she taught me to use it, even though her incentive for me using it was different. Mm-hmm. Like, she thought it was pretty, I thought it was reusable. Win-win. It's a win-win, and that basically consolidates my whole opinion on this, that no matter what the incentive is, you have to do it. Like, for example, I have a friend, we organized a swap shop, which basically we traded, we exchanged like a clothes that we don't wear. She studies fashion design, and she was so inspired by this, just because she studies it, and she wanted to see like people's clothes and get some more for her. And she didn't realize it was actually for environmental reasons. Mm. So everyone can be everyone's teacher, and it doesn't matter the incentive. And it gets done. You can share it with everyone. And it's if you don't insist that, you know, you're saving the planet with this and you're saving the planet with that, yeah, okay, you are. But if you present it in the way that the other person wants to hear it, like, this is pretty. Well. And, you know, it's pretty. And also, when I go to the beach, I tell them that I have ice cubes in there and the water does not go very, very warm and I can drink it. And then other people start using it just because it keeps the water cold. So it's basically that. Well, our parents never pushed us into anything. It was kind of a family decision to avoid using plastic so much. And to found the campaign, it was all kind of a joint thing. But we've just carried on making more and more changes. But it hasn't just been us pushing our parents or our parents pushing us. It's been like a joint thing.
Yeah, I think the great thing about running a child-led but then also family-led campaign is that we all, like you said, help each other and we all teach each other different things. So one person can see an article on the internet about something to do with climate change or plastic, and then we can share it with each other, and we each adopt these roles to run this charity ourselves collaboratively, so it's not parents pushing kids and not kids trying to push parents to do things that they don't want to either. Έχουμε νομίζω χρόνο για ακόμα δύο ερωτήσεις. Okay, so I'd actually have one more question for you. This initiative, Plastic Clever, the saying you have, do you think it could also be implemented for other things, like, I don't know, oil or meat or clothes or... Yeah, well, our Kids Against Plastic, that's what we've called it because when we found about plastic, we wanted to change it. But we have been talking about the fact that it could be adaptable to many other things, like Kids Against Fast Fashion or Kids Against Meat Industries or whatever. Mm-hmm. And just that could be the decision of kids that we pass it over to so that they can all be doing different things that they feel passionate about, but under the kind of like the same branch, if that makes sense. Yeah, and I think Plastic Clever is obviously something that we started it with just as cafes. We went into our high street on our cafe and took a document and went in and asked to speak to the manager and then spoke to them about how they could reduce plastic. And then we thought, you know, doing that, well, why can't this work in other places where there's plastic? And I think it is applicable to anything because the idea is not anything... Being honest, it's not anything revolutionary, you know. It's the same thing with meat-free Mondays. It's just about taking the small steps that can actually have a huge impact if they're done collaboratively and done together, instead of almost saying to people that in order to be a proper environmentalist, they need to walk everywhere or they need to go completely vegan straight away, you know. It's encouraging people who wouldn't be environmentalists otherwise to actually just do the small steps to do something for the planet and to do something good, really. So definitely. And we made our high street plastic clever so that all of the cafes on our high street were cutting down the use of plastic. And if every kid did that in their town, then that would make a massive difference. So I think we're just trying to promote that every kid should do their own bit in their area as much as they can. We're not making them go plastic free straight away or anything. So. You can ask them. Your last question. Yeah, I think the other thing I was really interested in is to do with the climate strikes. I know that particularly in the UK, it's been quite disheartening to see the attitudes, particularly of politicians or of a lot of schools towards the strikes. And I know that it's not the important thing to have the support necessarily because that defeats the point of a strike. But I was just interested to see what reactions that you've had towards it. A lot of politicians were calling it childish in our country, which is kind of ironic to say we're all children who are doing something that a lot of adults aren't taking action on. So I just wondered what attitudes were generally that you faced. In the beginning, no one really reacted to it, and some who like had a blog against climate change were saying, okay, this is all set up and it's just kids and they don't know what they're talking about. I think politicians in particular, they see us, they haven't really reacted on it yet, definitely not as we would want to. But I think we're getting slowly, not as fast as we want to, steps closer to people confronting us in the way we would like to, and also people taking action because of what we say. Because in the end, it's not us saying these things, it's scientists saying these things, and we're only advocating for them. So I don't think someone could call it childish, because it definitely is not. Yeah. So, yeah. Indeed, the reaction is not that large, but it's better to work towards it a bit slower, to actually build strong foundations so that people don't only strike once, because change won't happen. Like, we want them to strike on whatever basis it fits them, and because strikes are actually very common in Greece. I mean, people strike for everything, like the Macedonian, you name,
the whatever. So they strike for everything. So a strike about climate is just another strike. That's one of the main reasons we actually try to broaden the way we act, because like in other countries, like in the Netherlands, for example, where I live now, I've never seen like a swap shop or something else or a concert or a cleanup. And they didn't even know that these things were happening, but actually that's how we motivate people to join us, because it's not another strike. We're not trying to become protesters or get arrested and then have a cool story to tell our friends. It's about more than that. So yeah, the reaction to the strikes might not have been the best, but we keep giving different incentives to people. And well, I mean, if more people get gathered, then eventually the politicians will have to hear us. And eventually, I mean, I totally hope so that the change that we are aiming for is going to come. Definitely. And I think what I really love about the climate strikes as well, we've been to a few in our area, is that they're so positive. You know, it's not the youth going to corporations or to politicians and just saying, you're not doing enough. It's actually saying, look, we're trying to help you do something. We're showing you these issues. You need to work towards them. And I think that's so much more powerful. And we've had a lot of strikes recently in the UK by a group called Extinction Rebellion, who have been doing a lot of protests, which have had certainly mixed responses from the public, like climbing onto tube trains and getting pulled off. And it was getting quite violent. And I think what really distinguishes the youth strikes, particularly from that as well, is the positivity. You know, it's youth coming together for an issue that they feel passionately about and they can help corporations and politicians to work towards, and I just thought that was a really great part of it. Yeah, and because kids are the future generation, we're just doing it so that we don't have to grow up to a planet that's choked in plastic or suffering from climate change. So when politicians called it childish, it is kind of childish, because all of the children do want to grow up to a better world. So that's what we all feel like. So yeah, it's not childish in a way, petty, but yeah. Εγώ έχω καλυφθεί απολύτως από τη συζήτησή σας, η αλήθεια είναι. Δεν έχω κάτι, έχω κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μάθει από τη συζήτησή σας, οπότε βέβαια. Θα έλεγα ότι αν θέλουν να μας δώσουν ένα μήνυμα τα κορίτσια, νομίζω ότι ό,τι μηνύματα χρειαζόταν να μας δώσουν, μας τα έχουν δώσει μέσα από αυτό το διάλογο, οπότε μπορούμε να κλείσουμε. Actually, what I wanted to point out again is that there is the traditional point of view as it comes to politics and decisions and laws and policy making, is the realist assumption, the core assumption of realism, that the states are the main actors. Well, that's not true. There are different schools of thought now that speak like a different truth. Like constructivist and other points of view, they actually point out that there are institutions, non-state actors, NGOs, movements, communities. Therefore, I think that it's in our hands to actually show this narrative to other people, because we can definitely assume leadership within a local international system, within a community, within the international system itself, as we have done, like through the Fridays for Future and the mobilization of so many people. So that's just what I wanted to point out of this, that even though the state might not do what we want, we can do it, and we can assume the leadership for that. And in this new world, at least how I see it, is that the current leadership and the future leadership is more interconnected than ever. And if we actually realize it, and if we realize how strong we actually are and what change we can do, we're actually going to achieve that. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. I want to ask you a question, and that is, what is in your life's blueprint? And I want to suggest... I want to suggest
some of the things that should be in your life's blueprint? Number one, in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel like you're nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you should have a basic principle, the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and years unfold what you will do in life. What your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it and do it well. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a tree. You can't be the sun, be a star. For it isn't by the size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Finally, in your life's blueprint, must be a commitment to the internal principles of beauty, love, and justice. Well, life for none of us has been a crystal stair. We must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. But by all means, keep moving. However young you are, you have a responsibility to seek to make your nation a better nation in which to live. You have a responsibility to seek to make life better for everybody. Λοιπόν, και αυτή η μερίδα θα κλείσει με την πιο δύσκολη αποστολή από όλες. Θα ανεβάσω την κυρία Μπογιατζή στη σκηνή για να σας επιχαιρετήσει. Έλα, έλα πάνω, έλα πάνω. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Το συνέδριο χωρίς εσάς δεν γίνεται. Έχουμε τους χορηγούς που ξεκινάμε, αλλά εσείς, αν δεν είστε εδώ να ακούσετε το μήνυμα που θέλω να περάσουμε, δεν γινόταν χωρίς εσάς. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές μας που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κατευθυντικά, το κορίτσια ήταν απίστευτα. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε κάτω για ένα ωραίο networking και ένα ωραίο φαγητό και να τα πούμε από κοντά που δεν μπορούσα να σας μιλήσω νωρίτερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά και θα τα πούμε το χρόνο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Άρα, τι μου έκανες, δεν μου το είπες.